Πάμε στα θέματα της εγκληματικότητας με αφορμή. Μας ασχολούν σχεδόν κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε στο αστυνομικό μας δελτίο διάφορες υποθέσεις. Όμως με αφορμή την νεαρή κοπέλα την οποία την πέταξαν στο ζεφύρι. Το κορίτσι με το τατουάζ, όπως τη χαρακτηρίζει ο τύπος. Επανήλθε το θέμα το τι ακριβώς γίνεται στο ζεφύρι. Γιατί υπάρχουν θέματα εγκληματικότητας και πολλές φορές μπορεί να εστιάζουμε στα Εξάρχεια, για παράδειγμα, στα Γκέτο, αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Αττική και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα, όπου έχουμε υψηλή εγκληματικότητα, αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδικές συνθήκες. Έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Γερακαράκο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλληλών. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Και δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Ηλία Κοκκίνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ζεφυρίου, για να δούμε λίγο και την κουβέντα του τι ακριβώς γίνεται. Τον περιμένουμε. Κύριε Γερακαράκο, τι γίνεται στο Ζεφύρι τελικά? Είναι και το. Είναι και μπορείτε αυτό να ένα πάτε. Αβατό. Μπορείτε να πάτε να κάνετε τους ελέγχους σας κανονικά. Κοιτάξτε, είναι μια τεράστια περιοχή δυτική, όχι μόνο του Ζεφύρι. Η δυτική. Είναι ευρύτερη περιοχή. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ δύσκολη διεύθυνση για αστυνόμευση, γιατί έχει ιδιαιτερότητες. Ξεκινάει από τα Μέγαρα και επεκτείνεται. Και εκεί, επειδή υπάρχουν και ιδιαιτερότητες, υπάρχουν και πολύ διαφορετικές, δηλαδή Ρωμά, υπάρχουν παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο νόμος είναι ενιαίος για όλους, έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό τώρα. Πολύ σωστά. Γιατί κάποιοι πατάνε σε αυτές τις διαφορετικότητες, οι οποίες σεβαστές, αλλά ο νόμος είναι ένας ενιαίος για όλους. Πολύ σωστά. Εφαρμόζεται ο νόμος σε αυτές τις περιοχές. Κοιτάξτε, βρίσκουμε διάφορους τρόπους. Ο νόμος για να εφαρμοστεί πρέπει να έχει αστυνόμευση. Και όταν δεν έχει αστυνόμευση, γιατί? Γιατί η αστυνομία εδώ και χρόνια δεν παίρνει το προσωπικό που έπρεπε να παίρνει. Η εγκληματικότητα αυξάνεται. Η υλικοτεχνική υποδομή πέφτει λόγω των περικοπών και αυτά. Άρα σε τέτοιες περιοχές οι οποίες μπορούμε να τις διασχίσουμε από την εθνική και θα δείτε πόση ώρα θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στα όρια της δυτικής, σκεφτείτε να μπούμε μέσα που έχει, δεν είναι το δικό δίκτυο όπως είναι εδώ της Αθήνας. Άρα έχουμε αυτά τα γεγονότα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Όπου ο φτωχός και η μοίρα του. Αυτό το γνωμικό δεν θα φτάσουμε, γιατί στη Δυτική Αττική δεν υπάρχει κάποιος που είναι οικονομικά σε καλύτερη κατάσταση. Είναι ο φτωχός. Και θα σας πω, οι φτωχοί, οι βιοπαλαιστές. Τι γίνεται, γιατί, εμείς είδαμε. Κύριε Γερακαράκο, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πρώτον, αυτό που λέτε, το προσωπικό. Η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει, που όλα αυτά. Και με την κρίση δημιούργησαν διάφορα προβλήματα. Υπάρχει όμως και θέμα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, να σας πω, υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, τελευταίοι αστυνομικοί. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ναι. Προχτές βγήκαν οι τελευταίοι 200 αστυνομικοί και πήγαν στις διευθύνσεις. Η Δυτική Αττική πήρε τους λιγότερους. Μπορείτε να το εξηγήσετε με αυτό. Πόσο μικρό το αριθμό. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να ενισχυθούν αυτές οι περιοχές στο θέμα της αστυνόμευσης που μας λέτε. Πρέπει η εγκληματικότητα θέλει σχέδιο. Πού πάνε οι αστυνομικοί, αυτοί που έχουμε. Δηλαδή, αυτοί οι 200, πού πήγαν οι περισσότεροι. Οι 200 ή τέλος πάντων αυτό το προσωπικό που υπάρχει στα αστυνομικά. Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες έχουν από έψυχο υλικό έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Διότι συνέχεια φυλάμε στόχους, πάμε στα επίσημα. Τα επίσημα έχουν αυξηθεί πάνω από 5.000 αστυνομικοί. Τι 5.000. Τα επίσημα το λέτε επίσημα. Τους πάντες. Τους πάντες. Το σύνολο της αστυνομικής δύναμης. Ξένοι, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ο κάθε. Δημοσιογράφοι, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος. Βεβαίως. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που τους φυλάμε. Πολλούς. Τώρα τι θα σας πω. Στην επόμενη εκπομπή να σας φέρω τα στοιχεία να σας τα πω. Να σας πω κάτι. Η δύναμη της αστυνομίας αυτή τη στιγμή ποια είναι? Η δύναμη εδώ στο λεκανοπέδιο είναι περί τους 20-22.000. Είναι 22.000. Από αυτούς μας λέτε ότι 5.000 πάνε στα επίσημα αυτά. Μα είναι, δεν πάνε. Είναι. Και εφόσον κλείσαμε τις οργανικές στα επίσημα, τι κάναμε? Κάναμε την άλλη ελληνική. Γιατί λειτουργούμε σαν χώρα με την πατέντα. Ναι. Κάναμε την άλλη ελληνική πατέντα. Ενώ τον έχουμε στην ασφάλεια, τον παίρνουμε με απόσπαση. Και είναι μόνιμα με απόσπαση στα επίσημα. Α, μάλιστα. Έχουμε τους επίσημους. Και φαίνεται στο τμήμα ότι έχει οργανική. Ενώ υπήρχε άλλο. Το Υπουργείο τι λέει για όλα αυτά? Ας κάνουμε την ερώτηση, επειδή την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Απάντηση δεν έχουμε. Άρα το θέμα είναι και η σωστή διαχείριση του. Πολύ σωστά. Γιατί το ένα πρόβλημα, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Πολύ σωστά. Υπάρχει, αλλά και αυτοί που υπάρχουν. Υπάρχει οικονομική κρίση, δεν έχει δυνατότητα. Ενδεχομένως θα έπρεπε να διοχετεύσει πόρους περισσότερους για να υπάρχει αστυνόμευση. Μετά υπάρχει το άλλο. Αυτό που είπατε. Αυτό ο αριθμό που υπάρχει δεν γίνεται σωστά η κατανομή διαχείριση. Στι ανάγκε που υπάρχουν για την κοινωνία και τον πολίτη. Πολύ σωστά. Και δεν γίνεται και όχι μόνο αυτό. Δεν γίνεται σε όλα. Δηλαδή να σα πω το εξή. Στα μέτρα. Στα γήπεδα. Κοσμοσυρωή δημιουργιών αστυνομικών. Σαββατοκύριακο αφύλακτη όλη η Αττική.
Αν γίνονται δύο-τρεις αγώνες, δυνατή είναι, αφυλακτή όλοι. Σας λένε, πέρα από αυτό που συζητάμε, τη σωστή διαχείριση και τη επιλογή. Να φυλάσσονται κάποιοι στόχοι, επίσημοι που λέτε και όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος για να βγει στην αστυνόμευση και στους δρόμους. Υπάρχει από την άλλη και μια πολιτική επιλογή που σας λέει, ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές μην πολύ μπαίνετε, να μην προκαλούμε, είτε είναι Εξάρχεια, είτε είναι Ζεφύρι, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αυτό δεν το έχω ακούσει τώρα. Για να τα λέμε τα πράγματα. Αλλά δεν θα το πει σε εμάς. Όποιος το πει, θα το πει στη φυσική ηγεσία που είναι υποχρεωμένη. Αυτό που... Εσείς όμως δέχεστε εντολές. Θα είχατε καταλάβει αν υπήρχε. Βεβαίως, κάποια... θα είχαμε καταλάβει. Ότι υπάρχει κάποια ασυλία ή κάποιου τύπου, ας πούμε. Βεβαίως, θα μην μπαίνετε εκεί. Θα είχαμε καταλάβει. Αλλά και από την άλλη, έτσι. Έχουν δοθεί και εντολές που στην ουσία μας έχουν κάνει και ταξιτζίδες. Δηλαδή... Να τα λέμε όλα. Δηλαδή, όταν πιάστηκαν κάποιοι στη Βουλή απ' έξω, μετά του ξαναγύρισαμε πίσω. Όταν γίνεται αυτό, καταλαβαίνετε ότι φτιάχνετε ένα κλίμα. Και αυτό το κλίμα, το άσχημο είναι ότι φτιάχνεται και εντός της αστυνομίας. Που ο αστυνομικός είναι εκτελεστικό όργανο, που ο αστυνομικός έχει ορκίσει να φυλάει το Σύνταγμα και τους νόμους και να πει. Και δεν πρέπει να φτιάχνουν τέτοια κλίματα. Μας είπατε πάντως ότι και με τις αποφάσεις που λαμβάνονται, όπως με το όχι, και που είδαμε, πηγαίνουν οι αστυνομικοί. Επειδή τα λέμε όλα, είδαμε και το εξυλαστήριο θύμα στην περίπτωση της πρεσβείας του Ιράν. Με το φρουρό, έτσι. Με το φρουρό. Ναι, ναι. Ανεξάρτητα το τι έγινε, αν δεν είχε προλάβει ο άνθρωπος να αλλάξει και όλο αυτό. Όταν βγαίνουν. Και τι έπρεπε να γίνει, όχι, να πάρει το όπλο και να γαζώσει. Και να παράσει τον Καράκο. Επειδή υπήρξε συνάδελφο στα συνδικαλιστέ που είχαν συγκεκριμένε καταγγελίε και δεν έχουμε τι απαντήσει. Ότι δεν τι έχετε. Δεν λειτουργούσε το μπουτόν του συναγερμού. Ο ασύρματο δεν έπιανε και είχε άλλο αναλογικό ο οποίο δεν έπιανε. Άρα στέλνει έναν άνθρωπο να φυλάξει κάτι και δεν του δίνει. Εκεί φαίνεται πώ δουλεύει σήμερα ο Έλληνα αστυνομικό. Με τι ελλείψει και ότι για να καλύψει όλε αυτέ τι ελλείψει. Πάει πάνω από τον ανθρώπινο παράγοντα. Στην περίπτωση, κύριε Γιαναγκαράκο, την πλήρωσε ο διευθυντής του τμήματος του συγκεκριμένου, ο οποίος είχε παρασυμφορηθεί για τα θέματα της τρομοκρατίας. Γιατί πάντοτε ψάχνουμε ξυλαστήρια λοιπόν, θέματα. Και για τον συγκεκριμένο αστυνομικό, ενώ δώσανε κατευθείαν στα μέσα ότι τον μεταθέσαμε και αυτά και αυτά, είχε πεθάνει την ίδια μέρα η γυναίκα του. Ναι. Γιατί ο καθένας δηλαδή, άνθρωπος δεν ξέρουμε τι γολγοθά τι δράμα έχει από πίσω του. Ναι. Απλώς πολλές φορές να είμαστε λίγο πιο ψυχρά. Όμως και όχι να είμαστε αυτό. Και για το συγκεκριμένο περιστατικό. Είμαστε σαφέστατοι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει. Όταν έρχονται 6-7 άτομα με κράνη και ρόπαλα και πετάνε πέτρες και είσαι σε μια σκοπιά η οποία είναι κουβούκλιο για τη βροχή, δεν είναι σκοπιά. Ούτε θωρακισμένο, ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να αντιπιστωθεί, τι αντιδράσει. Λέγαμε, εσείς προσπαθείτε να κάνετε περιπολίες έξω από τα σχολεία. Γιατί μα τα είπαμε, τι να αντιδράσει. Τι να αντιδράσει. Να σκοτώσει. Αυτά δεν πρέπει ούτε. Ο Έλληνας αστυνομικός, το πρώτο που προσπαθεί να διαφυλάξει είναι τη ζωή. Μάλιστα. Κύριε Γιαναγκαράκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας.